Όταν τον περασμένο Ιούλη, στην πρώτη προπόνηση της χρονιάς, ακουγόταν το σύνθημα αυτό από τους φίλους της Ανόρθωσης, πολλοί ίσως να γελούσαν. Λίγες μόνο μέρες προηγουμένως, η Ανόρθωση δεν ήταν σίγουρη ακόμη και για την συμμετοχή της στο φετινό πρωτάθλημα. Ενώ τα τεράστια οικονομικά προβλήματα αποτελούσαν εμπόδιο για την οποιαδήποτε μεταγραφή. Κι όμως, το ακατόρθωτο για πολλούς έγινε. Για πολλούς, όχι όμως για τους ανθρώπους της Ανόρθωσης και ιδιαίτερα τον πρόεδρο Ανδρέα Παντελή και τους συνεργάτες του. Άμα έχουμε έτσι κόσμο στην πρώτη προπόνηση, δεν θα βοηθούμε τίποτε. Να σας πω ότι στόχος μας είναι να το σηκώσουμε, θα προσπαθήσουμε και ο Θεός βοηθός μαζί με τους παίχτες μας. Η υπόσχεση για επάνωδο της Ανόρθωσης στην κορυφή δεν ήταν απλά λόγια για ενθουσιασμό. Οι κινήσεις του καλοκαιριού έδειχναν μια προσεγμένη ενίσχυση της ομάδας με παίχτες δοκιμασμένες λύσεις και εκεί που πραγματικά είχε ανάγκη η ομάδα. Τα συστατικά υπήρχαν. Πλούσιο έμψυχο υλικό, καλυμμένος προϋπολογισμός για την φετινή χρονιά από την διοίκηση και επιστροφή του κόσμου. Εγγύηση για την αγωνιστική πορεία που θα ακολουθούσε. Έμενε τώρα η δουλειά στο γήπεδο. Δεν θα πούμε πολλά πράγματα, απλώς θέλω να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ που ήρθατε σήμερα μαζί μας, πρώτη μέρα. Αυτό μας δίνει κουράγιο και πολύ μεγάλη δύναμη να φτάσουμε εκεί που είναι στόχος όλους μας, στο τέλος της χρονιάς να πανηγυρίζουμε πρωτάθλημα γήπεδο. Από την πλευρά μας εμείς μόνο αυτό που μπορούμε να υποσχεθούμε είναι ότι να δουλέψουμε πολύ σκληρά, να έχουμε μια πολύ καλή ομάδα, να πετύχουμε τους στόχους μας. Αλλά ξέρετε πάρα πολύ καλά ότι χωρίς εσάς δεν μπορούμε να κάνουμε τίποτα. Γι' αυτό σας περιμένουμε κάθε παιχνίδι να είσαστε δίπλα μας. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.